Καρδιάς, φτάσαμε στο vlog μας νούμερο 8. Πρέπει να πάω στο στούντιο να το γράψω στον κάκτο. Καλά, σε λίγο θα πάω, λίγο πριν φύγω. Ακούστε τι έχει το πρόγραμμα σήμερα. Είμαι αρκετά αγχωμένος, είναι αλήθεια. Σήμερα θα κάνω μια επαγγελματική φωτογράφηση. Το κακό είναι ότι θα την κάνω έξω στο δρόμο, θα με κοιτάει όλος ο κόσμος. Ντρέπομαι λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά θα το ζήσω για μια φορά στη ζωή μου. Όλες τις λεπτομέρειες θα σας τις πω όταν φτάσω στο κέντρο. Γιατί εκεί θα γίνει φωτογράφηση, μάλλον και εκεί θα γίνει, γιατί θα είναι και κάποιες μάλλον στουντιακές, θα δούμε πώς θα πάει η φάση, θα σας γνωρίσω τον φωτογράφο. Θα είναι η φάση σήμερα Next Top Model, έτσι σκεφτείτε το εσείς, Next Top Model. Το θέμα της φωτογράφησης θα σας το πω και αυτό στη συνέχεια. Για αρχή πρέπει να διαλέξω όμως τα ρούχα που θα φορέσω, πρέπει να έχω 2-3 αλλαξιές, έτσι μου είπε ο φωτογράφος. Λοιπόν, θα πάρω σίγουρα το μπορντό πουκάμισο, αυτό εδώ πέρα. Σίγουρα θα το πάρω αυτό. Και το βάλω πάνω από αυτή την μπλούζα ώστε να μπορούμε να κάνουμε layering και να μπορώ να το βγάλω για να φορέσω και άλλα πράγματα. Θα πάρω ακόμα και footer, να είναι κάτι πιο cozy, μου είπε. Θέλει και κάτι πιο cozy ο φωτογράφος, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι νέο παιδί εντωμεταξύ. Είναι ανερχόμενος φωτογράφος. Θα δω τι άλλο. Θα πάρω και ένα χαμός εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα closet tour. Θα σας δείξω την ντουλάπα μου με τα πράγματα γιατί τα έχω πολύ περιποιημένα, βλέπετε, άσπρα, μαύρα, χρωματιστά. Άλλη στιγμή όμως, όχι τώρα. Και εδώ έχω και άλλα εντωμεταξύ, έτσι. Καλά, δεν θα σας δείξω τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Anyway, πάω να βρω τα ρούχα, να ετοιμαστώ σιγά σιγά. Γιατί πρέπει να την κάνω, είναι νωρίς ακόμα, είναι 1 το μεσημέρι. Αλλά θέλουμε να πάμε νωρίς για να πετύχουμε το φως. Δεν θέλουμε να σκοτεινιάσει. Βέβαια θέλω να είναι και λίγο βράδυ για να φαίνονται έτσι τα λαμπάκια, τα χριστουγεννιάτικα. Αλλά προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα. Στο εντωμεταξύ στο δωμάτιο επικρατεί ένας πανικός ως συνήθως. Δεν ξέρω γιατί τελευταία, εντάξει δεν κοιμάμαι εδώ είναι η αλήθεια. Αλλά το έχω αφήσει πολύ παραμελημένο αυτό το δωμάτιο. Ας το καθαρίσω και μια πριν φύγω. Και να φάω κιόλας, Χριστέ μου δεν τα ξεχνάω πλέον. Άντε ήρθε και μια πάνω για να αλλάξουμε τον αριθμό μας. Δεν θέλω να φεύγουμε από το πρόγραμμα. Νούμερο 8. Τόσο μόνος. Εντάξει, κουινάτο. Κλίδα. Κολόνα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φτάσαμε στο κέντρο, πάμε να συναντήσουμε τον φωτογράφο. Δίπλα μου έχω τη Genevieve. Δεν μπορώ να σας τη δείξω, όμως δεν θέλω να βγει στην κάμερα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε τι ώρα που έχουν στολίσει το public. Δείτε εδώ. Yes, present. Φοβερό. Εντάξει, τέλειο, τέλειο. Not sponsored. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στην καφετέρια τώρα εδώ στο κέντρο και είμαι με τον φωτογράφο, τον ανερχόμενο φωτογράφο, τον Μιχάλη. Γεια σου, Μιχάλη, τι κάνεις? Καλά, είμαι εσύ. Λοιπόν, Μιχάλη, πες μας τι θα κάνουμε σήμερα. Θέλω να είναι το concept αρχικά Next Top Model. Ναι. Το ξέρεις, θέλω φωτογράφηση επαγγελματική. Ναι. Τι έχεις στο μυαλό σου να κάνουμε? Θα πάμε σε κάποιες τοποθεσίες έτσι λίγο πιο. Όχι mainstream. Okay, ναι. Μπράβο, δεν μπορώ, βαριέμαι. Ναι, και θα προσπαθήσουμε να μιμηθούμε. Ναι. Τα κορίτσια του Next Top Model. Ωραία. Δεν θα κάνω τον Ρονάλντο. Ναι. Το έχεις να μιμηθεί πολύ. Λοιπόν, για πες μας, πώς λέγεται η σελίδα στο Instagram για να σε βρούνε? Λέγεται Grey Velour. Είναι αυτή εδώ πέρα. Μπείτε να το τσεκάρετε. Και τι φωτογραφίες κάνεις συνήθως, ή είσαι γενικά από όλα? Ναι, το ψάχνω λίγο ακόμα, okay. Αλλά κυρίως μου αρέσει η φωτογράφηση πιο μόδα, πιο fashion, okay. Πιο αυτά που θα δείτε μετά. Θα κάνουμε και μόδα, δηλαδή. Βέβαια. Θα κάνουμε και στουντιακές. Εννοείται. Oh. Στουντιακές τα πάντα όλα. Τα πάντα. Θέλω γυμνό. Θα κάνουμε. Όχι, δεν θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Ωραία, οπότε η πρώτη μας στάση που είναι street, δηλαδή εδώ πέρα στο κέντρο. Η πρώτη στάση είναι εδώ πέρα στο κέντρο, αλλά όχι στα mainstream, όπως είπα, στις mainstream τοποθεσίες. Θα είναι λίγο πιο urban, πιο alternative, πιο καταγόγη. Καταγόγη. Καταγόγη, ναι. Ωραία. Με fashion poses. Δηλαδή. Δηλαδή. Κάτι τέτοιο, αλλά με λίγο, με λίγο. Με λίγο δουλίτσα. Με λίγο δουλίτσα, ναι. Ωραία, μαζί μας να πούμε ότι έχουμε και τη Genevieve. Τη Genevieve, βεβαίως. Είναι η art director του vlog αυτού. Ευχαριστούμε πολύ, Genevieve. Θες να μας πεις τίποτα? Πάμε. Ωραία. Εξαλείς, Genevieve. Εξαλείς, Genevieve. Ωραία, σκύμα το καφεδάκι μας. Ναι, τα υπόλοιπα έρχονται σε μερικά δευτερόλεπτα. Ωραία. Γεια σας. Gracias.
Εντάξει, προφανώς μας τρολάρετε τώρα, έτσι. Γεια σας. Κατέβα. Είναι απλά, δεν γίνεται. Ωραία, να πάμε. Εντάξει, σου πέρασε. Έλα πιο πολύ. Έλα πιο. Στοπ! Εντάξει, αυτή βγήκε αψεγάδιαστη. Να το δοκιμάσω. Για κάτσε λίγο. Στοπ! Κέντρο, κέντρο. Είπε κέντρο! Λίγο πιο εδώ σε μένα, πιο μπροστά. Πάμε! Τι να πηδήξεις. Δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο πια. Πώς δεν θα πηδήξει ένα καταναλωτή που πηδώ, τέτοιο πηδώ, τέτοιο πηδώ. Ό,τι θες και τα δύο. Τέτοιο πηδώ. Αν μπορείς να τα κάνεις όλα, θέλεις. Και πηδώ πού. Όπως πηδήξεις. Πού πηδάς βρε αγάπη μου, εδώ πέρα πηδάς. Την ευθεία με τον μπλε, το βλέπεις τον μπλε αυτό εκεί, τη γωνία, κοιτά. Μπορεί να πηδήξεις μια φορά σαν άνθρωπος. Μπορεί να πηδήξεις που είσαι, μία. Τρία, δύο, ένα. Στοπ! Λίγο... Πηδάς στο κέντρο! Τρία, δύο, ένα, πάμε. Εντάξει, αυτό είναι παράδοξο τώρα. Μας έχεις εδώ πέρα και καθόμαστε χωρίς λόγο. Εντάξει, το παιδί δεν καταλαβαίνει προφανώς. Όχι, δεν καταλαβαίνω, σωστά το κάνω. Ναι, όχι, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε. Συγχαρώ, πάτε δυο μου χέρια για τα χτυπώ. Αυτό κάνει τώρα. Ναι, είναι πολύ καλή αυτή. Δεν ήτανε καλή! Τι λάθος κάνω, ενημερώστε με. Τι λάθος κάνω. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι δεν κάνεις τίποτα σωστό! Ωραία, κάντε εσύ σωστά αν μπορείς. Σιουκ. Κυρία Ζανεβιέβ εδώ, πώς σας φαίνονται οι λήψεις. Τέλειο. Πάμε, πάμε, απλά πάμε. Απλά πάμε. Απλά πάμε, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στα μισά της φωτογράφησης. Πάει σούπερ, έχουμε βρει ένα καταπληκτικό μέρος εδώ πέρα. Πώς θα πάμε, πώς πιστεύεις? Νομίζω μέχρι στιγμής, αν και το φως δεν είναι με το μέρος μας. Ισχύει, σκοτίνιασε πολύ. Τα έχουμε πάρει νομίζω αρκετά καλά. Ωραία. Θα τα δείτε. Τώρα πάμε για στουδιακές. Πάμε για στουδιακές. Φύγαμε για στούντιο. Ένα ταξί άδειο, παρακαλώ. Τι χαμός γίνεται, παιδιά, εδώ. Βοήθεια. Ταξί. Και αυτό έχει κόσμο. Ει Μαρτών. Εδώ το φως. Βουαλά. Αχα! Όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στο στούντιο με αυτή τη στιγμή. Θα έχουμε μαύρο φόντο πίσω. Για να δω πώς φαίνομαι. Α, σούπερ. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξω τώρα, να βάλω τα λευκά μου. Και ξεκινάμε κατευθείαν. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Κατευθείαν. Τι είναι αυτό εδώ? Θα χρειαστούμε τίποτα, θα με βάψεις. Όλα. Οχ, χαμός. Ξεκινάει το shooting. Πάμε. Ετοιμός. Έτοιμος. Yes. Next to Tsede. Λοιπόν, βγάλτε. Ωχ, κλείνω κάμερα. Με ξεγύμνωσε, παιδιά, τα έβγαλα όλα, άλλαξα 10.000 ρούχα. Λοιπόν, τελειώσαμε το shooting. Τώρα ήρθε η ώρα σιγά σιγά να ετοιμαστώ, να την κάνω, να πάω σπίτι. Έχω να φτιάξω το βίντεο, καταλάβατε, τι, πολλές δουλειές. Οπότε, την κάνω από εδώ. Και τα λέμε στο δρόμο. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, γύρισα σπίτι, έβαλα τη ρομπίτσα μου. Όπα να κάτσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μιχάλη για την φωτογράφηση. Πήγε σούπερ νομίζω, μου άρεσαν πάρα πολύ οι φώτο. Μην ξεχάσετε να τον ακολουθήσετε στο Instagram, να δείτε και εκεί φωτογραφίες που θα έχει βάλει με μένα, πέρα από αυτές που θα σας δείξω στο βίντεο. Θα το βρείτε και στην περιγραφή από κάτω, όποιος θέλει να βρει το Instagram του. Εντάξει, λοιπόν, αυτά από μένα. Σας καληνυχτώ. Πολύ ωραίο το background πίσω, μου αρέσει πολύ το ψεύτικο χιόνια. Σας φιλώ, γεια σας!
άφησε ένα like, άφησε και σχολείο. Πάτα και το καμπανάκι, να σε και ο πρώτος εδώ. Μην ξεχάσεις εγγραφή, για να είσαι μια κουμή. Ο πατήρ, το πατήρ, καλά Χριστούγεννα, ο πατήρ.